Αγαπητοί ευρισκόμενοι εις την τρίτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, αναφερόμεθα, ο Άγιος Κύριλλος δηλαδή αναφέρεται εις το μυστήριον του χρίσματος. Ήδη την περασμένη φορά είδαμε μερικά πράγματα, γιατί κάνει μία αναφορά στην προηγουμένη κατήχηση και μας είπε ότι γινόμεθα σύμμορφη του Υιού του Θεού κλπ. Κλπ. Και συμφυτή. Τώρα βέβαια προχωρεί για να μας δείξει το μυστήριο του χρίσματος. Ευρισκόμεθα εις τον 13ο στίχον. Όσοι έχετε βιβλίο να παρακολουθήσετε. Κακίνος μεν εν Ιορδάνη λουσάμενος ποταμό και των χρότων της θεότητος μεταδούς της είδασιν ανέβαινεν εκ τούτων και πνεύματος Αγίου ουσιώδης επιφύτησης αυτό εγίνετο το ομοίο επαναπαυμένου του ομοίου και ημίν μεν ομοίος και τα λοιπά. Δηλαδή και ο Κύριος λέγει όταν ευαπτίστη λουσάμενος ευαπτίστη εις τον Ιορδάνη ποταμόν και των χρότων της θεότητος μεταδούς της είδαση. Χρότα σε πληθυντικό αριθμό θα πει δέρμα, δέρματα, δέρμα, είναι χρός, ωμέγα, οξία, χρός, δέρμα, χρώτα, δέρματα. Όπως λέγαμε παλιά στο στρατό ή στο σχολείο που έγινε το κούρεμα και λέγαμε εν χρό και καρμένη, δηλαδή κουρεμένη μέχρι και καρμένος από το κουρεύω, και κουρά, και λέμε μοναχή κουρά, δηλαδή κούρεμα που έφτανε μέχρι το δέρμα, εν χρό και καρμένη. Οι Ιουδαίοι ου συγχρόνται Σαμαρίτες δοτικοί, δηλαδή συγχρόνται θα πει δεν έρχονται σε επαφή δέρμα με δέρμα, που σημαίνει δεν χωνεύονται. Βέβαια έφταναν μέχρι κυριολεξίας. Εάν υποτεθεί κατά λάθος ένας Ιουδαίος μπορούσε να κουμπίσει έναν Σαμαρίτη, να κουμπίσει, δηλαδή πως έτσι περπατάει, ακούμπησε το χέρι, το ένα δέρμα με το άλλο, έπρεπε ο Ιουδαίος να πάει να κάνει καθαρμούς. Και αυτό το ου συγχρόνται θα πει δεν έρχονται σε επαφή τα δέρματά των, και κατά κυριολεξία αλλά και μεταφορικός, ότι δεν λένε ούτε καλημέρα οι Ιουδαίοι με τους μας. Το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό. Γι' αυτό δεν ήθελαν τον Κύριον κάποια φορά που ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, επειδή λέει εστήριξαν το πρόσωπο αυτού, δηλαδή πήγε εις την Σαμάρια. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ζήτησε να πέσει φωτιά να τους κάψει τους κάποιο χωριό Σαμαριτών. Ναι, να τους κάψει. Είδατε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Κύριος όταν μπήκε λέγει στον Ιορδάνη ποταμό, τότε μετέδωσε εις τα νερά των χρότων της θεότητος. Ας το δούμε αυτό λίγο πιο κοντά. Βέβαια η ανθρωπίνη φύση του Κυρίου ή το ανθρωπίνη φύση 100%, όμως
Όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής ο Απόστολος Παύλος, ότι εις τον Ιησούν Χριστόν ήτο παν το πλήρωμα της θεότητος. Και όταν λέμε πλήρωμα, ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ένα κομματάκι της θεότητος ή του εαυτού του, μία είναι η ουσία, γιατί ο Θεός είναι ένας, μία είναι η ουσία του Θεού. Αυτό είναι το ακατανόητο πράγμα. Μέσα στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού παν το πλήρωμα της θεότητος. Πιστεύω ότι έχετε βρει αυτή τη φρασούλα, παν το πλήρωμα της θεότητος. Ποτέ δεν χωρίστηκε ο Υιός από τον Πατέρα και από το Πνεύμα το Άγιον. Ποτέ. Ποτέ. Τώρα, η θεότητα στο πρόσωπο όμως, το ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, έρχεται σε επαφή με την κτήση και μεταδίδει δια της ανθρωπίνης φύσεως. Τι μεταδίδει? Τώρα εδώ επιτρέψατε μου να κάνουμε μία μικρή ανάπτυξη, πάρα πολύ χρήσιμη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε αυτό που θα σας πω τώρα. Πώς επικοινωνεί η θεότητα με την κτήση? Η θεότης είναι πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός. Ενώ ο κόσμος τον οποίον ο Θεός βεβαίως δημιουργεί, ο Θεός δημιούργησε εκείνο το ακατανόητο εκ του μηδενός. Το ακατανόητο, το φιλοσοφικά, δηλαδή λογικά, ακατανόητον. Πώς εκ του μηδενός ο Θεός έκανε τον κόσμο? Δεν προϋπήρχε κάποιος άλλος κόσμος τον οποίον χάλασε και με τα υλικά του κτίζει τον γνωστό μας κόσμο? Ούτε έδωκε από την δική του την ουσία να γίνει ο υλικός κόσμος, διότι τότε θα είχε κοινωνία ουσίας η κτήση με την ουσία του Θεού. Άπαγε. Βλασφημία. Φοβερό. Πέφτουμε χωρίς να το καταλάβουμε στον παθεϊσμό. Γι' αυτό είναι ένα μυστήριο κατανόητο η εκ του μηδενός δημιουργία του κόσμου. Πώς όμως επικοινωνεί? Καταρχάς δημιουργεί. Καταρχάς δημιουργεί. Και ύστερα επικοινωνεί ο άκτιστος και όντως πνευματικός Θεός. Πνευματικός με την έννοια όχι του τρίτου προσώπου, αλλά με την έννοια ότι πνεύμα ο Θεός. Με αυτήν την έννοια. Ο άειλος επικοινωνεί με την κτήση και με τα γεγονότα που υπάρχουν μέσα στην κτήση, με τους ανθρώπους και τούτα και εκείνα. Πώς επικοινωνεί? Επικοινωνεί δια των λεγόμενων ακτίστων ενεργειών του. Οι άκτιστες ενέργειες είναι, ό,τι είπα, άκτιστες. Δηλαδή, ενέργειες του Θεού που προβάλλονται, δηλαδή βγαίνουν προς τα έξω. Τώρα λέμε προς τα έξω, υπάρχει στο Θεό μέσα και έξω. Βεβαίως θα λέγαμε το Πνεύμα το Άγιον ερευνά και τα βάθη του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα, η γλώσσα, η ανθρωπίνη γλώσσα είναι ανεπαρκής. Λέμε το έξω του Θεού. Είναι ο Θεός κάπου που να σταματάει να έχει όρια και να μιλάμε το έξω? Γι' αυτό σας είπα, είναι ανεπαρκής μια ανθρωπίνη γλώσσα για να μιλήσει αυτά τα πράγματα. Εν τη αυτή περιπτώσει, όπως μπορεί κανείς να μιλήσει ανθρώπινα, είναι οι άκτιστες ενέργειες, η λεγόμενη εξωτερική προβολή του Θεού. Δηλαδή, ή καλύτερα, εκφράζεται εξωτερικά δια των ακτίστων ενεργειών του. Με αυτές έκτισε τον κόσμο. Είναι όμως οι ενέργειες άκτιστες. Το είπα 2-3 φορές. Και κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι θεότης.
οι ενέργειες οι άκτιστες είναι θεότης. Εν τούτης υπάρχει μία διάκριση στο Θεό. Είναι τρία πράγματα που διακρίνονται στο Θεό. Πρώτον, η ουσία. Δεύτερον, το πρόσωπο. Και τρίτον, οι άκτιστες ενέργειες. Δια των ακτίστων λοιπόν ενεργειών γίνεται ο κόσμος. Η αγάπη είναι άκτιστος ενέργεια. Ο Θεός λοιπόν από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο. Πασίγνωστη αυτή η φράση. Ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο. Αλλά είναι ενέργεια άκτιστος. Είναι θεότης με την διάκριση την τριπλή που σας είπα προηγουμένως. Εκείνο που είναι εκπληκτικόν, ανεπανάληπτο, ακατανόητο είναι όταν ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Θεός Λόγος, παίρνει την ανθρωπίνη, παίρνει, περιβάλλεται την κτιστήν δημιουργία, υπό την μορφή βεβαίως ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κτιστός. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα η θεότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου που είναι ο Ιησούς Χριστός, και έρχεται σε επαφή αυτό πρωτόγνωρο, θα πω μια λέξη που είναι εσφαλμένη στην ιστορία του Θεού. Ο Θεός δεν έχει ιστορία. Εσφαλμένη. Αλλά για να το καταλάβουμε λίγο, στην ιστορία του Θεού πρωτόγνωρο, πρωτοφανές, ανεπανάληπτο, να έλθει σε κοινωνία ο απρόσιτος Θεός, ο φως εικόν απρόσιτον, γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, σε επικοινωνία όχι τώρα δια των ακτίστων ενεργειών του με την κτίση, αλλά κατά έναν τρόπον προσωπικών. Αν μπορείτε, αν έχετε λίγο φιλοσοφική καλλιέργεια, λίγο και μια θεολογική διάθεση, θα καταλάβετε αυτό που είπα, ότι είναι εκπληκτικόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να εκφράσει αυτό το εκπληκτικόν, ότι ο Θεός έρχεται σε επαφή με τη δημιουργία του διαμέσου της ενανθρωπίσεως, ώστε να φτάνει ο Άγιος Κύριλλος να λέγει τη φράση, θα την ξαναδιαβάσω, «Εν Ιορδάνη λουσάμενος ποταμό και των χρότων της θεότητος μεταδούς της είδασιν». Ποια είναι τα χρώτα της θεότητος? Η θεότητα δεν έχει χρώτα, δεν έχει δέρμα, αλλά είναι όμως η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου που έχει δέρμα. Και έτσι τρόπον την η θεότητα έρχεται σε επαφή με την κτιστή δημιουργία, όχι πια δια των ακτίστων ενεργειών, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το καταπληκτικό, το ακατανόητο, το βαθύ. Αν είχαμε εδώ έναν Πλάτωνα ή έναν Αριστοτέλη, αληθινή φιλόσοφη, ακριβέστερα έναν Πλάτωνα, και άκουγε αυτή τη θέση, αυτή που σήμερα εμείς την ξέρουμε, γιατί ο Θεός Λόγος ενυνθρώπισε, μας είναι πια κοινός τόπος τροποντινά, και άκουγε αυτό, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό και θα μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Αν συνελάμβανε, και θα συνελάμβανε αυτήν την έννοια, δεν μπορούσαμε να το συλλάβει αυτό. Έπρεπε να έχουμε το γεγονός για να το συλλάβει. Γι' αυτό και ο Πλάτων μιλούσε για τις ιδέες, επιτρέψατε μου με την ευκαιρία, τις ιδέες. Υπάρχει μια αντιστοιχία, προσέξτε,
Δεν δανείστηκε το Ευαγγέλιο τίποτα από τον Πλάτωνα. Προσέξτε, προς Θεού. Όμως οι ιδέες κατά τον Πλάτωνα είναι άκτιστες. Έτσι δεν λέει, άκτιστες. Όπως και ο Θεός είναι άκτιστος. Και δια των ιδεών ο Θεός τώρα δημιουργεί τον κόσμο, ή καλύτερα στολίζει τον κόσμο, κοσμεί. Ο Θεός δεν είναι δημιουργός του κόσμου κατά τον Πλάτωνα, αλλά είναι κοσμητής. Όχι δημιουργός, γιατί προϋποθέτει την ύλη προϋπάρχουσα ως αρχή. Όλη η φιλόσοφη είναι διαρχική. Βλέπετε όμως μια μικρή αντιστοιχία. Αν λοιπόν έμαθαινε ο Πλάτων αυτήν την θέση, θα έμενε άναυδος. Και εγώ πιστεύω κάτι. Θα εγκατέλειπε την θεωρία του, την περί ιδεών θεωρία, και θα γίνε το ένας βαθύς χριστιανός. Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Ιδωλάτρηση. Γι' αυτό και σε μερικές εκκλησίες στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία, κοντά στα σύνορα, υπάρχουν κάποιες εκκλησίες βυζαντινές που έχουν στον πρόναο, έχουν τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη. Ίσως σκέφτηκαν, όπως αυτή τη στιγμή σας μιλάω εγώ, ίσως έτσι σκέφτηκαν. Ή ο Ιουστίνος, ο οποίος είπε για τον σπερματικό λόγο, ότι δηλαδή εν σπέρματι οι αλήθειες του Θεού υπήρχαν εις τους φιλοσόφους. Και θα ήταν βαθύς Άγιος ο Πλάτων. Βέβαια ο Θεός ξέρει και αν ακόμη σώθηκαν ή θα σωθούν. Εγώ νομίζω ότι πιστεύω ότι όταν ο Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη και κηρύχθηκε ο κήρυγμα μετανοίας του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού που προηγήθηκε εις τον Άδη, ο Πλάτων πιστεύω ότι επίστευσε εις τον Χριστό. Πιστεύω. Πιστεύω. Ξέρετε, όλοι οι προ-Χριστού δεν αδικήθηκαν, γιατί εκεί έγινε το κήρυγμα, κήρυγμα πίστεως, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όποιος πίστεψε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εσώθη. Και όταν ο Κύριος έφυγε από τον Άδη, δηλαδή μετέβαλε τμήμα του Άδου σε παράδεισο, και είναι στον παράδεισο, και ανήλθε επάνω εις την γην, για να συνεχίσει το έργο του και κατόπιν να φύγει από τον ουρανό. Λοιπόν, όλα αυτά τα είπαμε για να δείτε πώς επικοινωνεί η θεότητα με τη δημιουργία, τη δική της δημιουργία, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να το καταλάβουμε αυτό. Τι να πει κανείς για εκείνους οι οποίοι βρίζουν τον Ιησού Χριστό, λασφημούν, αρνούνται. Τι κρίμα, τι κρίμα. Θα ήθελα, αγαπητοί μου, εσείς που ακούτε αυτά τα λίγα λογάκια, να μπορέσετε να εκτιμήσετε, όλοι μας να εκτιμήσουμε βαθύτατα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να μας συγκινεί βαθιά. Ήρθε κάποιος σήμερα, πιθανώς μ' ακούει, δεν πειράζει. Και θέλω να μ' ακούει, γιατί δεν του είπα τίποτε, μόνο τον άκουσα. Όταν είμαι, λέγει, μόνος μου, και του είπα να είναι μόνος του, θέλω να ξεφωνήσω για την αγάπη που έχω για τον Ιησού Χριστό. Θέλω να ξεφωνήσω. Ναι, ναι. Εάν ένας Αρχιμίδης πετάχτηκε γυμνός από το λουτρό, δεν λογάριασε τη γύμνωσή του, ο ενθουσιασμός του τον έκανε να ξεχάσει ότι έπαιρνε τον μπάνιο του, φωνάζοντας «Έβρικα, έβρικα, βρήκα, βρήκα». Τι ήταν? Η άνοση των σωμάτων, φαίνεται αυτό, δεν ήταν? Η άνοση των σωμάτων.
ότι το ένα σώμα με στο υγρό χάνει τροφοντίνα το βάρος του, η άνοιση των σωμάτων. Αν θυμάμαι καλά. Εκείνος που ανεκάλυψε τον Υιόν του Θεού, πώς πρέπει να αισθάνεται? Ναι, σου έρχεται να ξεφωνήσεις. Σου έρχονται δάκρυα. Αυτά τα δάκρυα είναι τα ωραιότερα δάκρυα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Δεν είναι απλής χαράς. Είναι ένα άλλο πράγμα. Εκείνο που μπορεί να νιώθει κανείς όταν ο Υιός του Θεού τώρα όχι απλώς εγγίζει τη δημιουργία του, αλλά εγγίζει την καρδιά και την αλλοιώνει. Διότι άπαξ ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, τα εγγίζει όλα. Και τους ανθρώπους, αφού έγινε άνθρωπος, και τις ανθρώπινες καρδιές κλπ. Κλπ. Και προχωρούμε. Ανέβαινε, λέει, εκ τούτων των υδάτων και πνεύματος Αγίου ουσιώδης επιφύτησης αυτό εγίνετο. Το ομοίο επαναπαυωμένου του ομοίου και λαγενό ανήρχετο από τα νερά του ποταμού εγίνετο επιφύτησης, προσέξτε τώρα εδώ, ουσιώδης εις τον Ιησούν. Τι? Του ομοίου προς το όμοιον, του Αγίου Πνεύματος προς τον Υιόν. Εδώ υπάρχει μία λέξη επιφύτησης. Πρέπει να σας πω, πάρα πολύ προσοχή σε αυτή τη λέξη, πάρα πολύ προσοχή. Δεν σημαίνει έρχομαι και κατοικώ, όπως τα λέγαμε στην Πεντηκοστή, το Πνεύμα επεφύτησε εις τους Αποστόλους και ακριβέστερα εις τους 120 που ήσαν στο Υπερόν, αλλά σημαίνει ανάδειξης. Ξέρετε πόσο προσοχή χρειάζεται στις λέξεις? Καταρχάς ζητάω συγγνώμη από τον Θεό αν από άγνοιά μου δεν πω μια ακρίβεια. Από άγνοιά μου. Βέβαια δεν θα ήμουν αιρετικός, γιατί αν μου υπεδεικνύεται ότι κάνω λάθος, αμέσως θα το διόρθωνα και θα ζητούσα συγγνώμη. Πάντως πάρα πολύ προσοχή στις λέξεις. Και μην ξεχνάμε ότι μία λέξη στη διαδρομή της μέσα στην ιστορία παίρνει πολλές φορές διαφορετικό νόημα. Κάποτε και το εντελώς αντίθετο νόημα. Ας είναι. Λοιπόν, εδώ επιφύτησης δεν σημαίνει από το φυτό και επί, φυτό επί, δηλαδή επί φυτό, αλλά θα πει αναδεικνύω. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι το άμυρος Πνεύματος Αγίου. Ξέρετε ότι προέκυψε κάποτε μία συζήτηση για το θέμα αυτό. Παλιά έγινε σύνοδος για το θέμα αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Και ότι ο Χριστός δεν είχε το Πνεύμα το Άγιον, αλλά κάποια στιγμή το πήρε. Για να μην σας πω, τελευταία σε κάποια θρησκευτική εφημερίδα έγινε το καυγάς τρικούβερτος, ανοίχθηκε διάλογος φοβερός μεταξύ κάποιων και κάποιων, και αρχιεπίσκοπος και όλο κάποιος και καθηγητή πανεπιστημίου κάποιοι και λοιπά, για αυτό το θέμα. Ήτανε για τα διαβλητά πάθη ή τα διάβλητα το κύριο θέμα, αλλά συγγενές είναι και αυτό. Είχε ο Χριστός το Πνεύμα το Άγιον ή το πήρε την ημέρα της βαπτισιός του? Εκεί είναι το θέμα. Δεν το πήρε το Πνεύμα το Άγιον,
εννοείται με την ανθρωπίνη φύση. Δεν πήρε το Πνεύμα το Άγιο η ανθρωπίνη φύση την ημέρα της βαπτίσεως. Δεν επεφύτησε με την έννοια ότι τότε εδέχθη ο Ιησούς το Πνεύμα το Άγιο. Λέγει, ποιος το λέγει, ο Άγιος Κύριλλος το λέει, δεν θυμάμαι. Πώς είναι δυνατόν, λέγει, γιατί το έχουμε ξαναπεί το θέμα αυτό, αυτή η σάρκα που έγινε από το Πνεύμα το Άγιο, δεν είπε ο Αρχάγγελος, εκ Πνεύματος Αγίου θα συλλάβεις. Ποιος είναι ο κατασκευαστής της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού? Αφού δεν υπήρχε το άρεν στοιχείον, ποιος είναι λοιπόν ο κατασκευαστής της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού? Το Άγιο Πνεύμα. Το είπε σαφώς ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Συνεπώς, αφού το Πνεύμα το Άγιο κατασκευάζει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και ούτως υπήν ενική ο Θεός Λόγος, το Πνεύμα το Άγιο κατασκευάζει, εκείνη η κατασκευή είναι άμυρη Αγίου Πνεύματος. Ποτέ το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν εχωρίστη ούτε από το πρόσωπο του Θεού Λόγου, αφού είναι μία ουσία, ούτε από την ανθρωπίνη φύση, αφού άπαν το πλήρωμα της θεότητος, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατοικεί στον Ιησού. Όλο το πλήρωμα της θεότητος, πλήρωμα θα πει γέμισμα, πληρώ, γεμίζω, φέρω εις πληρότητα. Δεν υπάρχει κάτι που να λείπει. Πώς θα έλειπε το Πνεύμα το Άγιο? Είναι δυνατόν? Δεν πήρε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της βαπτίσεως. Το Πνεύμα το Άγιον επέδειξε του ποιος είναι ο Ιησούς. Επέδειξε, αυτός είναι. Γι' αυτό λέγεται και το Πνεύμα το Άγιον δάκτυλος του Πατρός. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ επιφύτησης, αυτό θα πει επέδειξε. Μια μικρή παρένθεση, αν μου πείτε γιατί μας τα λέτε αυτά, θα μας ήσαν άχρηστα, θα έλεγα, να μην γνωρίζουμε τη θεολογία μας. Αλλά είναι κάτι άλλο. Αυτός ο καυγάς που έγινε στην εφημερίδα για το θέμα αν ο Χριστός είχε πάθη ή όχι, το ξέρετε ότι προσπαθούμε να κατεβάσουμε τον Ιησού Χριστόν σε ένα μεταπτωτικό επίπεδο, αυτό που είναι ο άνθρωπος, ο απόγονος του Αδάμ. Και αν τον κατεβάσουμε στο μεταπτωτικό επίπεδο, τότε μου επιτρέψτε να πω, όλα μας συγχωρούνται. Όχι, καλύτερα, όλα μας επιτρέπονται. Άνθρωποι που θέλουν να μένουν στα πάθη τους και στις αδυναμίες τους, χαλκεύουν τέτοιες θεωρίες που είναι αίρεσης. Όποιος έχει διαβάσει όλα αυτά που λέμε τώρα θα με καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και συνεπώς πρόκειται περί πρακτικότητα του θέματος, διότι από αυτά βγαίνουν πρακτικά πράγματα. Δεν είναι απλή θεωρία, βγαίνουν πρακτικά θέματα. Λοιπόν, το ότι η επιφύτηση δεν είναι το επιφύτηση, αλλά ανάδειξη, αλλά δείκτης, είναι η προηγούμενη λέξη του Αγίου Κυρίλου και λέει «και Πνεύματος Αγίου ουσιώδης επιφύτησης». Θα πει ουσιώδης. Ουσιώδης θα πει η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Μα η ουσία είναι μία. Δεν μπορεί να έρθει ένα κομμάτι ουσίας και να προσθεθεί σε μια άλλη ουσία. Μία είναι η ουσία του Θεού. Απόδειξης, όταν λέει παρακάτω, το ομοίο επαναπαυωμένου του ομοίου. Το όμοιο στο όμοιο. Δηλαδή είναι μία η ουσία. Μία η ουσία.
Άρα λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον δεν ήρθε να επιφυτίσει επειδή έλειπε από την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, αλλά ήρθε να αναδείξει. Για μας είναι η επιφύτηση που δεν το έχουμε, και όταν το Πνεύμα το Άγιον έρχεται σε μας, προσέξτε, δεν έρχεται ουσιωδώς. Δηλαδή δεν παίρνουμε την ουσία του Αγίου Πνεύματος, θα ήταν περίεργο, αλλά παίρνουμε τις άκτιστες ενέργειες της Θείας Ουσίας. Δεν μπορούμε να πάρουμε την ουσία του Αγίου Πνεύματος, την ουσία του Θεού. Είναι κατανόητο πράγμα. Και ημίν ομοίως αναβεβικώσιν, και σε εσάς λέγει ομοίως, όταν ανεβήκατε από την κολυμβήθρα, το ανεβαίνω διότι τα βαπτιστήρια ήσαν πιο χαμηλά από το δάπεδο. Είναι γνωστό, θα έχετε δει πιθανώς, ας πούμε, στην... Και ημίν ομοίως αναβεβικώσιν από της κολυμβήθρας των ιερών ναμάτων χρίσμα, το αντίτυπον ο εχρίστη Χριστός. Τούτο δε εστίν το Άγιον Πνεύμα. Όμοια λέει και με εσάς. Σε ποιους? Με εσάς που ευαπτιστήκατε και τώρα δέχεστε αυτές τις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Όταν ανεβήκατε, λέγει, από τα ιερά νάματα της κολυμβήθρας, ιερά νάματα. Νάμα είναι αυτό που τρέχει. Συνεπώς, θα λέγαμε το νερό, το ιερό νερό. Και δεχθήκατε το χρίσμα, χρίσμα. Το χρίσμα, προσέξτε, ο Χριστός μπήκε μέσα στον Ιορδάνη και ήρθε σε επαφή το νερό του ποταμού με το δέρμα του σώματος. Έτσι λοιπόν και σε εσάς λέγει, όταν μπήκατε μέσα στα ιερά νάματα, μέσα στο νερό της κολυμβήθρας, εκεί συνέβη να χρηστεί, να βραχεί, να χρηστεί, να βαφεί, όπως λέμε, βάπτο, βάπτο ή χρύο, είναι συνώνυμα. Μπήκατε λοιπόν, βάπτο και βαπτίζω. Μπήκατε, βαπτιστήκατε, δηλαδή ήρθε σε επαφή το νερό με το δέρμα σας, με το σώμα σας. Αυτό λέγει είναι το αντίτυπον με το οποίο εχρίστη ο Χριστός. Το πρωτότυπο ήταν η Ιορδάνης που μπήκε μέσα ο Χριστός. Εφ' εξής, μες στην ιστορία, κάθε βάπτισης που θα γίνεται θα είναι το αντίτυπον του βαπτίσματος του Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός εβαπτίστη. Και βεβαίως το βάπτισμα του Χριστού από τον διδάσκαλον της μετανοίας δεν είναι το βάπτισμα μετανοίας, αλλά ήταν η αφετηρία του χριστιανικού βαπτίσματος. Υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια στους ιερούς Ευαγγελιστάς, ένα-δυο το αναφέρουν, ότι ο Κύριος μετά βαπτίστηκε και ευθέως ανήλθε από του ύδατος. Ανήλθε και εκεί, γιατί ο ποταμός είναι πιο χαμηλά, στην όχθη είναι ο Ιωάννης και βαπτίζει. Εκείνο το ευθέως, επειδή τότε οι βαπτιζόμενοι μες στο νερό μένοντες εξομολογούντο τις αμαρτίες των. Έλεγαν, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα εκείνο. Ο Κύριος δεν είχε τίποτε να εξομολογηθεί. Γι' αυτό βάζει αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι ουσιώδης, ουσιώδου σημασίας. Ευθέως, λέει, ανέβηκε από το ύδατος. Ώστε, τι είναι τώρα η κολυμβήθρα? Είναι το αντίτυπον του Ιορδάνου. Είναι ολοφάνερο. Ολοφάνερο. Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι είναι το αντίτυπο του Ιορδάνου. Και εφόσον ο Χριστός ήρθε σε επαφή με τα νερά, τώρα αυτό για μας το νερό της κολυμβήθρας είναι εκείνο το οποίο έρχεται
να μας δώσει ένα χρίσμα. Προσέξτε, ποιο χρίσμα, όχι το μυστήριο του χρίσματος, θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω, αλλά του ότι το νερό έρχεται σε επαφή χρήει το σώμα μας. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, τούτο δε εστί το Άγιον Πνεύμα. Περίου και ο μακάριος Ισαΐας εν τη κατ' αυτόν προφητεία εκ προσώπου του Κυρίου έλεγε, Πνεύμα Κυρίου έπεμε, ου είναι κεν έχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκέμε. Δηλαδή, περί του οποίου λέει ο μακάριος Ισαΐας, αυτό είναι γραμμένο στο 61ο κεφάλαιο του Ισαΐου, λέγει από προσώπου Κυρίου, από προσώπου τίνος του Ιησού Χριστού, 800 χρόνια προ Χριστού, Πνεύμα Κυρίου επεμέ, Πνεύμα Κυρίου σε μένα, εννοείται ο άνθρωπος Ιησούς ομιλεί από προσώπου Πατρός, εν προσώπου Ισαΐου. Δηλαδή ο Ισαΐας σαν να παίρνει τη θέση του Χριστού. Ου είναι κεν έχρισέ με. Με τι με έχρισε? Με το Πνεύμα το Άγιον. Και ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκέμαι και τα λοιπά. Ώστε λοιπόν, με τι με έχρισε? Με το Πνεύμα το Άγιον. Προχωρούμε. Παράγραφος Β. Δευτέρα. Ελέω γάρ ή μύρο σωματικό Χριστός υπ' ανθρώπου, ούτε χρήστη, αλλοπατήρ αυτόν σωτήρα προχειρισάμενος, του παντός κόσμου πνεύματι έχρισεν Αγίο ως πέτρος φυσίν. Ιησούν των Αζωραίων, ον έχρισεν ο Θεός πνεύματι Αγίο. Ο Κύριος λέγει, ο Ιησούς Χριστός δεν έχρηστη από άνθρωπον, ούτε ακόμα με υλικό, όταν λέει σωματικό εννοεί το υλικόν, με λάδι ή μύρο υλικών, με λάδι ή μύρο υλικών, δεν έχρηστη ούτε λοιπόν από άνθρωπο, ούτε με υλική ουσία, αλλά αυτός ο πατήρ έχρισε τον Ιησούν Χριστόν με Πνεύμα Άγιον. Αυτός ο προχειρισάμενος, σωτήρα προχειρισάμενος του παντός κόσμου πνεύματι έχρισε ένα Αγίο. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Πού το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος? Στις Πράξεις, στο 10ο κεφάλαιο, 38ο χωρίων. Τι λέγει? Ιησούν των Αζωραίων, άνθρωπος, η ανθρωπίνη φύση, ον έχρισεν ο Θεός, δηλαδή ο Πατήρ, με τι τον έχρισε? Πνεύματι Αγίο. Ώστε λοιπόν ο Πατήρ χρήει τον Υιόν με Πνεύμα Άγιον και τον αναδεικνύει την ανθρωπίνη φύση. Όχι διότι εστερείτο του Αγίου Πνεύματος, αλλά το Πνεύμα του Άγιον αναδεικνύει. Σε τι αναδεικνύει? Τον Ιησούν Μεσσία. Δηλαδή για την αποστολή τη μεγάλη που είχε αναλάβει ως μεγάλη βουλή του Πατρός. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή του Πατρός? Είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό είναι το έργο του Ιησού Χριστού. Και Δαβίδ ο προφήτης ευώ αλέγον. Και ο προφήτης βοούσε λέγοντας, ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου.
Ηγάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέσε ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Λέγει αυτά ο Δαβίδ στον 44ο ψαλμό. Δηλαδή, αυτό το «ο Θεός» δεν είναι ονομαστική. Ο Θεός μου, πρόσχες μη». Δεν είναι ονομαστικές. Είναι κλητικές. Ο Θεέ μου, πρόσεξέ με. Ο Θεός μου, πρόσχες μη». Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λεός σου. Είναι κλητική. Δηλαδή, ελέησέ με, ο Θεέ, κτλ. Εδώ τώρα, προσέξτε. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, πού αποτείνεται? Αποτείνεται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και λέει, ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνος. Δηλαδή, αιώνιος θρόνος. Ράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Εννοείται ότι θα βασιλεύσεις ως άνθρωπος εις τους αιώνας των αιώνων. Ηγάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου. Γι' αυτό λέει σε έχρισε ο Θεέ, ο Θεός σου. Δηλαδή, ο Θεέ Ιε, σε έχρισε ο Θεός Πατήρ σου. Είδατε, Θεός ο Υιός, Θεός ο Πατήρ. Εδούτης ο Θεός είναι ένας, έλεγε αγαλιάσεως παρά τους μετόχους. Με τι σε έχρισε? Με λάδι αγαλιάσεως. Δεν σας το λέγω ακόμα το αγαλιάσεως. Θα μας το πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριος. Παρά τους μετόχους σου. Ποιοι είναι οι μέτοχοι του Ιησού Χριστού? Είναι οι 12 μαθητές του. Οι 12 μαθητές του. Ότι πήρες χρίσμα πολύ πάνω από τους μετόχους σου. Δηλαδή, μοναδικό χρίσμα πήρες που δεν το πήραν οι μετοχοί σου, δηλαδή η αποστολή σου. Βλέπετε, οι προφητείες πολλές φορές, αν έτσι τις δει κανείς καλά, δεν είναι παρά ό,τι μετά η ιστορία. Και εδώ βέβαια οι μαθητές πήραν το Πνεύμα του Άγιον, αλλά δεν το πήραν φυσικά ή δεν το έχουν, δεν το είχαν όπως ο Ιησούς Χριστός, που το Πνεύμα του Θεού απλώς τον αναδεικνύει. Ξαναλέγω, δεν ήρθε να μείνει, το είχε πάντα ο Χριστός το Πνεύμα του Άγιον. Το είχε πάντοτε. Το ξαναλέγω αυτό. Λοιπόν, γιατί είπε εδώ ότι είναι το χρίσμα αυτό χρίσμα έλεον? Προσέξτε, η λέξη έλεον δεν σημαίνει λάδι. Είναι εικόνα λαδιού. Η εικόνα του λαδιού. Γιατί δεν εχρίστη ο Χριστός με έλεον, όπως εχρίεται ο αρχιερεύς και ο βασιλιάς. Ο Χριστός δεν εχρίστη με τέτοιο χρίσμα, λάδι, το οποίο είναι φυλάσσετο εις τον ναόν και χρησιμοποιείτο ακριβώς για αυτήν την υπόθεση. Την ανάδειξη, δηλαδή χρίσμα ο αρχιερεύς, χρίσμα ο βασιλιάς. Θυμηθείτε τον Σαμουήλ που έκρισε τον Δαβίδ. Πιο μπροστά είχε χρήσει τον Σαούλ. Λέγεται αγαλιάσεως γιατί πρόκειται περί ενός χρήσματος που φέρνει αγαλίαση. Φέρνει χαρά. Θα μας το πει όμως λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριος. Και ως περί Χριστός αληθώς εσταυρούτο και εθάπετο και ηγύρετο ημείς δε κατά το βάπτισμα εν ομοιώματι και συσταυρωθήνε και συνταφήνε και συναναστήνε αυτό καταξιούστε ούτω και επί του χρίσματος. Όπως λέει ο Χριστός,
αληθινά σταυρώθηκε, αληθινά ετάφη, αληθινά αναισθήθη, και εσείς με το βάπτισμα στο ομοίωμα του θανάτου του βρεθήκατε, στο ομοίωμα της ταφής και στο ομοίωμα του σταυρού, στο ομοίωμα της ταφής και στο ομοίωμα της Αναστάσεως. Τα λέγαμε αυτά μια στην προηγούμενη κατοίκηση, θα θυμίστε. Κατά τον ίδιο τρόπο, εδώ να συμπληρώσω κάτι που το είπε κατά επανάληψη ο Άγιος Κύριλλος στην προηγουμένη κατοίκηση, ναι, στο ομοίωμα, αλλά η σωτηρία είναι αληθής. Σας το θυμίζω αυτό. Η σωτηρία όμως είναι αληθής, διότι ούτε σταυρωθήκαμε, ούτε πεθάναμε, ούτε τίποτα από αυτά, αλλά στο ομοίωμα που είναι η βάπτιση, που είναι το νερό της κολυμβήθρας, δηλαδή ως ομοίωμα των όσων ο Χριστός έπαθε, κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει τώρα, εκείνος ούτως και επί του χρίσματος, έτσι και στο χρίσμα, εκείνος ελέο νοητό αγαλιάσιος εκρίετο, του τέστη πνεύματι Αγίο. Εκείνος, ο Χριστός, εχρίετο με το νοητόν χρίσμα, που είναι χρίσμα αγαλιάσεως και είναι το πνεύμα το Άγιον. Αγαλιάσεως καλουμένο ελέο, δια το αίτιον αυτό της πνευματικής αγαλιάσεως την κάνει. Σαν παρένθεση αυτό, παρενθετικός λόγος. Δηλαδή, επειδή ονομάστηκε, λέγει, αγαλιάσιος έλεον, επειδή είναι το αίτιον που φέρει πνευματική αγαλίαση εις τον άνθρωπο. Παρενθετικό αυτό. Ημείς δε μύρο εχρίστητε κοινωνή και μέτοχη του Χριστού γενόμενη. Σεις όμως με μύρο, με λάδι, με λάδι, με λάδι. Τι είναι αντίτυπον του χρίσματος του Χριστού, που είναι νοητόν. Σεις όμως με λάδι χριστήκατε και γινήκατε κοινωνή και μέτοχη του Χριστού. Προσέξτε. Εδώ προσέξτε. Αλλόρα, πρόσεχε, δες. Μη υπονοήσεις εκείνο το μύρον ψηλόν είναι. Ξέρετε ότι το Άγιο Μύρο το έχουμε σε φιαλίδια μεταλλικά, το φυλάτωμε. Αυτό το παραλαμβάνουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου πανταχού της γης η Ορθοδοξία, το παραλαμβάνουν όλοι από την Κωνσταντινούπολη, το Πατριαρχείο, τη Μισένεκεν. Η δε τελετή του Αγίου Μύρου είναι μεγάλη και πολύπλοκος. Προσέξτε. Όλες οι εκκλησίες απανταχού της γης παίρνουν από εκεί. Αυτό το φυλάτωμε μέσα στο ιερό. Και προσέχομαι να μην μας το κλέψει κανείς. Δηλαδή να μας το κλέψει, αν μου πείτε τι θα το κάνει. Το παίρνουν για μαγικούς σκοπούς. Ναι. Μου έλεγε εδώ και 25 παραπάνω χρόνια μία κυρία, εκεί την έσπρωξε ο διάβολος, αυτό της είπε η μάγισσα, να πάει να κλέψει, να κλέψει Άγιο Μύρο, να το βάλει στα χείλη της, σας το έχω ξαναπεί αυτό, να φιλήσει τον άνδρα της για να την αγαπάει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα αυτό του Αγίου Κυρίλλου. Τι θα μας πει. Αλλόρα, πρόσεξε. Μη υπονοήσεις εκείνο το μύρο ψηλόν είναι. Μη φανταστείς ότι το Άγιο Μύρο είναι ψηλόν, το ψημεγιώτα, δηλαδή γύμνον, δηλαδή σκατολάδι. Μη το υπονοήσεις αυτό και ακούστε τι παράδειγμα παίρνει. Γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας γράφει. Και το οποίο βέβαια θα πει στην επομένη κατήχηση για τη Θεία Κοινωνία. Αλλόσπερ, συγγνώμη,
ο ασπεργάρ, ο άρτος της ευχαριστίας, την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, ουκέτι άρτος λιτός. Όταν έχουμε τον άρτον και τον ίνον επάνω εις την Αγία Τράπεζα και έχουμε την ευχή, τέλεση του μυστηρίου, δεν είναι πια σκέτο ψωμί, αλλά σώμα Χριστού. Ούτω και το Άγιον τούτο μύρον, ουκέτι ψηλών, ούδος ανήπητης κοινών, μετεπικλήσεως, αλλά Χριστού χάρισμα και Πνεύματος Αγίου παρουσίας της αυτού θεότητος ενεργητικών γινόμενων. Όπως λοιπόν το κρασί και το ψωμί, όταν έχουμε την επίκληση, δεν είναι πια παρά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εδώ λέει το σώμα δεν παίρνει τον ίνον ο Άγιος Κύριλλος. Κατά τον ίδιο τρόπο με την ευχή. Και τι ευχή! Είναι πάμπολη επίσκοπο όταν γίνεται τελετή του Αγίου Μύρου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι πλέον σκέτο λάδι, αλλά είναι ενεργητικών του Αγίου Πνεύματος. Είναι χάρισμα του Χριστού, αλλά Χριστού χάρισμα. Εδώ προσέξτε, θεότητος ενεργητικών γινόμενων. Γίνεται ενεργητικών της θεότητος. Ενεργεί ως να είτε ο Θεός. Και μια φρασούλα στην οποία θα μείνω, ότι και Πνεύματος Αγίου παρουσίας. Προσέξτε, τι είναι αυτό το λάδι. Προσέξτε, γιατί τι θα βγει από εδώ. Και Πνεύματος Αγίου παρουσίας. Μάλιστα, προσέξτε λοιπόν. Τι είναι το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο είναι ένας φορέας υλικός παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Θα ξαναπώ τη φράση «Πνεύματος Αγίου παρουσίας» είναι το λάδι. Αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει, ότι μπορούμε να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, διότι ανά πάσα στιγμή το έχουμε στο Άγιο Μύρον, επειδή αυτό στέκεται φορέας του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε φορέας, δεν σημαίνει τι άλλο παρά ότι εδράζει το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί δι' αυτού του ελαίου του χρίσματος. Όπως ακριβώς τα λείψανα των Αγίων, επειδή κοινώνησαν του σώματος και του αίματος του Χριστού, τα λείψανα των Αγίων δεν είναι πλέον κοινά κόκαλα, αλλά είναι αισθητά σημεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Τα λείψανα των Αγίων, για τον ίδιο λόγο. Γι' αυτό και θαυματουργούν. Αυτά σας τα έχω ξαναπεί. Δεν πειράζει, αν τα ακούμε και ξανά και ξανά. Δεν κάνουμε διάλεξη, κάνουμε μάθημα. Λοιπόν, τι είναι τα λείψανα των Αγίων? Αισθητών σημείων αναφοράς, παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και των χαρισμάτων του. Κάποιος είναι άρρωστος, του βάζουμε τα λείψανα ενός Αγίου και γίνεται καλά. Πώς ενήργησε το Πνεύμα του Άγιον? Δια των λείψανων του Αγίου. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος αυτός όσο ζούσε ή το κοινωνός του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέει ωραιότατα σε μία προσευχή του ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και να έχει πεθάνει, το Πνεύμα το Άγιον δεν αποχωρίζεται από Αυτόν. Διότι, όπως λέγει Κύριε, είναι προσευχή, Κύριε η θεότητά σου δεν χωρίστηκε από το σώμα που ήταν στον τάφο,
ούτε από την ψυχή που ήταν στον Άδη, κατά τον ίδιο τρόπο και του Αγίου σου η ψυχή ή των Αγίων σου, το μεν σώμα που είναι στον τάφο δεν χωρίστηκε το Πνεύμα το Άγιον, ούτε από την ψυχή του Αγίου που είναι εις τον Παράδεισο. Έτσι βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο να είναι ηνωμένο με το σώμα στον τάφο του Αγίου και την ψυχή του Αγίου που είναι εις τον Άδη, συγγνώμη, που είναι εις τον Παράδεισο. Είναι εκπληκτικόν. Γι' αυτό θαυματουργούν οι Άγιοι. Το Πνεύμα το Άγιον θαυματουργεί δια λογαριασμό των Αγίων, τους οποίους θέλει να τιμήσει ο Θεός. Θέλετε ακόμη κάτι? Όταν ένας Άγιος πιάσει ένα αντικείμενο, γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν θαυματουργούν μόνο, λέγει, τα λείψανα, αλλά και οι λάρνακες που φυλάσσονται τα λείψανα, δηλαδή τα κυβωτίδια, ο τάφος, και εκείνος ακόμη δέχεται τη χάρη. Έτσι, όταν ένας Άγιος πάρει ένα αντικείμενο ενός οζή, τότε το αντικείμενο αυτό και αυτό γίνεται φορέας Θείας Χάριτος. Απόδειξης είναι τα προσωπικά αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή εκ του χρωτός από το δέρμα του Αγίου. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Γι' αυτό έχουμε και τις λεγόμενες θαυματουργές εικόνες, που Άγιος άνθρωπος που είχε το Πνεύμα του Θεού αγιογράφησε, και τώρα αυτή η εικόνα γίνεται φορέας Θείας Χάριτος. Γι' αυτό πώς σας φαίνεται αν ο αγιογράφος, την ώρα που αγιογραφεί, βέβαια εμπορικά ο άνθρωπος σκέπτεται, μπορεί να καπνίζει τσιγάρο και να βρίζει? Είναι δυνατό να μεταδώσει αγιασμό στην εικόνα? Αδύνατο. Αδύνατο. Οι παλαιοί αγιογράφοι νίστευαν. Έλεγαν διαρκώς την ευχή του Ιησού. Έτσι αυτά που μας παρέδωσαν είναι όχι μόνο αριστουργήματα τέχνης, γιατί τέχνη τι εδώ εμπροκειμένο, έκφρασης. Ό,τι εκφράζει, ό,τι θέλουμε να εκφράσει η πίστη, το δόγμα, αλλά και μετάδοση τροποτινά χάριτος, και να είναι αυτές οι εικόνες θαυματουργές. Βλέπετε λοιπόν, τα πράγματα έχουν μία ευρύτητα. Όταν κάποτε πήγαιναν να θάψουν έναν άνθρωπο στην Ιεριχώ κοντά, έναν άνθρωπο, πέθανε ένας άνθρωπος και πήγαιναν έξω από την πόλη να τον θάψουν, κάπως μακριά, εκεί αντελήφθησαν ότι έρχονται κάποιοι ληστές. Οι άνθρωποι που πήγαιναν τον νεκρό να τον θάψουν, πλάι, δηλαδή στο σημείο εκείνο που αντελήφθησαν τους ληστάς, ήταν ο τάφος του Ελισαίου, του προφήτου Ελισαίου. Και το λέει η Αγία Γραφή αυτό, το Δέλτα Βασιλειών. Τότε έγινε το εξής. Είδαν οι άνθρωποι τους ληστάς, τρόμαξαν, πέταξαν τον νεκρόν εις τον τάφο επάνω του Ελισαίου και το έβαλαν στα πόδια για να γλιτώσουν. Το αποτέλεσμα, ο νεκρός που ήρθε σε επαφή με τον τάφο και τα λείψανα του Ελισαίου, του προφήτου, ξέρετε τι έγινε? Αναισθήθη. Αναισθήθη. Το λέει η Αγία Γραφή. Και επειδή όλα αυτά τα αρνούνται οι αιρετικοί, οι προτεστάντε, να μάθαμε ακόμη μια φορά τι θα πει ορθοδοξία. Ευχαριστώ που με ακούσατε.